σκέφτεται και συζητάτε να δημιουργηθεί στο ελληνικό, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το προσφυγικό έχει αναχθεί σε μείζον πρόβλημα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Ναι. Είναι τεράστια τα μεταναστευτικά ρεύματα που κινούνται. Παρά τις χειμερινές συνθήκες, η μείωση δεν ήταν πολύ μεγάλη. Παρά τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η μείωση πάλι δεν είναι μεγάλη. Και εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας, είναι πρόβλημα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σιγά σιγά το καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε, κύριε Υπουργέ, την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν να έρχεται εδώ, και χθες την είδαμε να επισκέπτεται τον Ελαιώνα, να συζητάει για την επιδότηση ενοικίου για 20.000 περιπτώσεις. Όμως από την άλλη, αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με το πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, για πόσο καιρό. Ας πούμε και ας επικεντρωθούμε στο θέμα τώρα του ελληνικού, που είναι 4 δήμαρχοι κάτω στα νότια προάστια, που λένε ότι αυτό θα κάνει πάρα πολύ κακό στην περιοχή τους. Και έχουν και μεγάλη ανησυχία και για και τα θέματα της υγιεινής και για τα θέματα της προστασίας και της φύλαξης. Πείτε μας λίγο αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, εάν προβάλλουμε πάντα τις αρνητικές επιπτώσεις και τα προβλήματα, δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα και σε οποιοδήποτε τομέα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι γίνεται κάποια σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, του κύριου Μουζάλα με τους δημάρχους, επομένως δεν θα ήθελα να προτρέξω, αλλά θα καλούσα και τους συγκεκριμένους δημάρχους και όλους τους άλλους δημάρχους που έχουν αυτές τις ενστάσεις να καταλάβουν ότι αυτή είναι μια κατάσταση προσωρινή. Εμείς επιμένουμε σε και θα γίνουν επιστροφές οικονομικών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Είναι βούληση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αντιρρήσεις των χωρών, μερικών χωρών προέλευσης, θα γίνουν επιστροφές, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση παρά μόνο μέσω των επιστροφών. Φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, τώρα και οι δήμαρχοι που αντιδρούν, εάν δουν μια συντονισμένη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης με ένα οργανωμένο σχέδιο και δεν προκύπτουν και ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή, φαντάζομαι θα συνενέσουν. Μέχρι τώρα αυτό που λένε οι δήμαρχοι είναι ότι δεν υπήρχε από ελληνικής πλευράς ένα συντονισμένο σχέδιο. Δηλαδή, είδατε από την Ιδωμένη, τους φέραμε κάτω, τους πήγαμε στο Take Bondo, τους παίρνουμε, δεν ξέρουμε πού να τους πάμε. Κοιτάμε τώρα μήπως τους βάλουμε στο ελληνικό. Φαίνεται μέχρι τώρα, και φαντάζομαι θα είστε κοινωνός και το βλέπετε και μόνος σας, ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια. Κοιτάξτε, δεν περίμενε κανένας ότι θα κλείσουν τα σύνορα σε αρκετές βαλκανικές χώρες, στα Σκόπια, στην Κροατία, στη Σερβία, ότι θα υπάρχει αυτό το κύμα αντιστροφής της πολιτικής, γιατί βλέπετε και μεγάλες χώρες. Η Γερμανία λέει από τη μια μεριά καλώς ήρθατε, ελάτε, και από την άλλη μεριά λέει μην έρχεστε, και προτρέπει σε διαφορετική πολιτική. Επομένως, βλέπουμε μια συνολική αλλαγή, αντιστροφή της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στα μεγάλα αυτά προβλήματα, και άρα αντιστροφή και της πρακτικής που εφαρμόζουμε. Σε αυτό που πατάνε, κύριε Υπουργέ, πολλές από αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μάλλον η αδυναμία να προχωρήσουμε εμείς αυτά που έχουμε, στα οποία έχουμε δεσμευθεί. Για παράδειγμα, τα hot spots, και την Πέμπτη θα γίνει συζήτηση, όπως γνωρίζετε καλύτερα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας ο Πρωθυπουργός. Αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι είναι ότι δεν έχουν προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα θέλανε. Εμείς από την πλευρά μας δεν έχουμε κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε, σε ό,τι αφορά τα hot spots, για παράδειγμα. Ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις, πλην όμως αυτή τη στιγμή και σε χρόνο ρεκόρ, και να μιλήσω για ό,τι έχουμε αναλάβει σαν Υπουργείο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κίσκων στη Λέρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεφορτώνονται οι κίσκοι και θα ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος η εγκατάσταση στοιχείο.
Είναι ολοκληρωμένη η εγκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος στη Μυτιλίνη και μένει μόνο η Σάμος και η Κος. Mm-hmm. Στη Σάμο έχει γίνει το μισό έργο και στην Κο μένει να αρχίσει η εγκατάσταση, αλλά εκεί υπάρχουν και γνωστές αντιδράσεις από πλευράς Δημάρχου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα πρέπει να συνεισφέρουν και οι τοπικές κοινωνίες και όλοι μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν να φύγουν από τον πόλεμο, αλλά είναι και οικονομικοί μετανάστες ανάμεσά τους. Mm-hmm. Πρέπει να οδηγήσουμε τους πρόσφυγες στην υπόλοιπη Ευρώπη, και σε αυτό δεν έχει αντίρρηση τουλάχιστον για την ώρα η Ευρώπη, αλλά τους οικονομικούς μετανάστες πρέπει να τους επιστρέψουμε στις κύριε χώρες Τόσκα, τους, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Κύριε Υπουργέ, αληθεύει παρακαλώ αυτό που διαβάζουμε, ότι υπάρχει σχεδιασμός να ξανανοίξει η Αμυγδαλέζα και η Κόρινθος, αυτά τα κέντρα που προϋπήρχαν και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΕΛ τα έκλεισε? Στην Κόρινθο έχουν οδηγηθεί κάποιοι οικονομικοί μετανάστες προκειμένου να επιστραφούν στη συνέχεια στις χώρες προέλευσής τους. Για την Αμυγδαλέζα δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο ανοίγματος, αλλά στην Κόρινθο έχουμε οδηγήσει οικονομικούς μετανάστες για το λόγο που σας είπα. Πείτε μας κάτι ακόμη, έχετε πάρει χρήματα για αυτά τα hot spots? Γίνεται μεγάλη ιστορία και από την πλευρά της Ελλάδας πολλές φορές υπάρχουν έτσι, υπάρχει μια καταγγελία ότι δεν έρχονται αυτά τα χρήματα, ότι η Ευρώπη έδωσε τώρα τα υπεγράφη για να δώσει τα 80 εκατομμύρια για την επιδότηση ανοικίου, αλλά για τα hot spots και τη δημιουργία και όλο αυτό το έξοδο που χρειάζεται να γίνει δεν έχουν έρθει χρήματα. Προσωπικά στις Βρυξέλλες σε συζήτηση με τον κύριο Αβραμόπουλο του έθεσα αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει μόνο ελληνική γραφειοκρατία, υπάρχει και ευρωπαϊκή. Επομένως αυτά τα χρήματα έχουν καθυστερήσει, αλλά πιστεύω πολύ σύντομα θα διατεθούν για να αναπληρώσουν τα χρήματα. Τώρα επειδή έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το διάστημα ακούμε πολλά ότι να δεν βοηθάνε οι Ευρωπαίοι λένε εσείς δεν προχωράτε τα πράγματα. Η αλήθεια που είναι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτό που λέγανε οι Ευρωπαίοι είναι ότι εμείς δεν έχουμε συντονιστεί, δεν έχουμε συντονίσει τα τέσσερα υπουργεία που είναι τα συναρμόδια, προκειμένου να υπάρχει ένας συνομιλητής για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Και εμείς έχουμε προβλήματα, έχουμε την ελληνική γραφειοκρατία, κοιτάζουμε να την ξεπεράσουμε και την έχουμε ξεπεράσει σχεδόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε υπατή αρμοστία, έχουμε άλλους διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται, άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ούτε από την πλευρά την ευρωπαϊκή. Πιστεύουμε όμως τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό σας είπα ότι στο μεγαλύτερο μέρος τα hot spot πάνε να ολοκληρωθούν. Μέσα στο Γενάρη θα έχουν ολοκληρωθεί όλα, ακριβώς γιατί ξεπερνάμε αυτές τις αγγυλώσεις. Μάλιστα, τώρα σε ό,τι αφορά, στείλατε μια επιστολή με τον κύριο Μουζάρα στον κύριο Αβραμόπουλο στον αρμόδιο επίτροπο. Για το ζήτημα της ακτοφυλακής και της Frontex, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την αυτόνομη δράση της Frontex, και γιατί ακουμπά, όπως λέτε, και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Υπήρχε κάποια ανταπόκριση από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου? Και γιατί αντιδράμε εμείς στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, εκτός από το ζήτημα της κυριαρχίας? Εμείς καλοδεχόμαστε την υποστήριξη από πλευράς Frontex, αλλά κάτω από την ηγεσία των ελληνικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, γιατί είναι προφανές στον εθνικό μας χώρο την ευθύνη εμείς την έχουμε, εμείς έχουμε την κυριαρχία της χώρας μας. Δεν είναι αντίθετη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ήταν ο επιχειρησιακός υπεύθυνος της Frontex, επισκέφθηκε την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα. Του θέσαμε τα θέματα της υπευθυνότητας και δεν υπήρξε αντίρρηση ότι πρέπει να είναι Έλληνες διοικητές σε όλους αυτούς τους σχηματισμούς, τους κοινούς σχηματισμούς που θα δημιουργηθούν.
Κύριε Υπουργέ, γιατί όμως μας ψέγουν και λένε ότι δεν είμαστε ικανοί έτσι να κάνουμε σωστά τη δουλειά, να γίνονται γρήγορα οι έλεγχοι ταυτοποίησης. Μας σηκώνουν κίτρινη κάρτα. Μας λένε ότι από τη δική μας χώρα περνάνε οι τζιχαντιστές και αυτοί έχουν όλο αυτό το τεράστιο θέμα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή με την τρομοκρατία. Ξέρετε κάτι, καλό είναι το αυτομαστίγωμα, αλλά να μην υπερβαίνει κάποια όρια. Οι χώρες εκείνες, όπως η Γερμανία που ανέφερα πριν, που έλεγε ελάτε στη Γερμανία και μετά αντέστρεψε την πολιτική της, οι χώρες εκείνες που έλεγαν ότι θα πρέπει να δεχτούμε όλους τους πρόσφυγες και στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν διαχωρισμό των προσφύγων ανάλογα με την εθνικότητα, έχουν κάνει τεράστια λάθη. Εμείς έχουμε κάνει λάθη σε ό,τι αφορά, γιατί έχουμε κάνει λάθη και ευνηδιαστήκαμε, αν θέλετε, μπροστά στο μεγάλο κύμα των ροών αυτών. Οπότε μπορεί να υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην αντίδραση, αλλά είμαστε μια χώρα σε περίοδο κρίσης και νομίζω ότι τώρα πλέον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και έχουμε βάλει μπροστά με κύριε Τόσκα, με δεν ξέρω ταχύτα. Και δεν συμμεριζόμαστε εμείς τις απόψεις των Ευρωπαίων. Από την άλλη, φαντάζομαι σαν αρμόδιος υπουργός θα θέλετε να ξέρετε κι εσείς ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη χώρα. Όταν από τις 492 που μπήκαν από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχουμε στείλει δακτυλικά αποτυπώματα για 120 νομίζω χιλιάδες. Φαντάζομαι ότι και εσάς αυτό το πράγμα δεν σας άρεσε. Θα θέλετε να ξέρετε, να έχετε περισσότερα στοιχεία για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη χώρα μας. Προφανώς θέλουμε να έχουμε πλήρη στοιχεία, αλλά κοιτάξτε, εδώ να μην μπερδευτούμε με τα νούμερα. Το νούμερο που αναφέρεται είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν δακτυλοσκοπηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται το 100% είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με το e-melani. Επομένως το 100% καλύπτεται. Και να θυμίσω κάτι, μόλις μας ζήτησαν οι γαλλικές αρχές στοιχεία για τους τρομοκράτες που μετά τα γεγονότα στο Παρίσι, μέσα σε 2 ώρες τους απαντήσαμε και τους δώσαμε στοιχεία. Επομένως και γι' αυτό το λόγο και οι γαλλικές και οι βελγικές αρχές και οι άλλοι Ευρωπαίοι δεν τολμούν να κάνουν κανένα παράπονο για την αποτελεσματικότητά μας σε αυτό τον τομέα. Άρα εμείς αποδείξαμε την αποτελεσματικότητα σε αυτόν τον τομέα. Οι τρομοκράτες όμως αυτοί διήνυσαν όλη την Ευρώπη και καμιά άλλη χώρα δεν τους εντόπισε. Ναι. Τώρα κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει έτσι την κοινή γνώμη. Παρακαλώ. Για την υπόθεση του Καστανά στη Θεσσαλονίκη. Τελικά τι συνέβη, τι οδηγίες είχαν και αυτοί οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν τον πελά τους, προφανώς όμως με κάποιες οδηγίες. Υπήρξε μια καταγγελία και πήγανε εκεί μια ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι βρήκαν τον πελά τους, αλλά προφανώς κάποιος είχε δώσει και οδηγίες για το πώς να λειτουργήσουν και πώς να δράσουν. Να συζητήσουμε λοιπόν και για τα μικρά, γιατί και από τα μικρά κρινόμαστε. Είδαμε, έκανε παρέμβαση και ο Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό. Είπε δηλαδή πλέον να μην έχουμε τόσο περιβάλλοντα ζήλο για τις μικρές αυτές περιπτώσεις, ας πούμε, που παρανομούν. Μα ακριβώς αυτό σας λέω, γιατί από τα μικρά... Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Ναι. Γιατί από τα μικρά κρινόμαστε και από την καθημερινότητα κρινόμαστε, όχι μόνο από τις μεγάλες εκδηλώσεις, όπου η αστυνομία πήγε αρκετά καλά και 17 Νοέμβρη και 6 Δεκέμβρη και στην Ιδωμένη και τα λοιπά. Αλλά αυτά τα μικρά πράγματι είναι σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός σωστά τόνισε το θέμα της αναλογικότητας, της αναλογικής αντίδρασης απέναντι σε κάποια περιστατικά. Εκεί παίζεται όλο το θέμα, στις προτεραιότητες που δίνουμε το βάρος και στην αναλογική αντίδραση των αστυνομικών οργάνων. Πράγματι υπήρξε υπερβολή, διορθώνουμε και τα λάθη μας και πορευόμαστε με βάση τις κατευθύνσεις και του Πρωθυπουργού και τις οδηγίες που έχουν από μένα. Οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας έχουν δείξει και πειθαρχία και εφαρμόζουν τους κανόνες τους οποίους θέτουμε. Λάθη γίνονται και μάλιστα θα γίνονται πάντα και διορθωνόμαστε. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα αλλάξει με τις ταυτότητες. Και φαντάζομαι έχει τεθεί, το συζητάτε και με την αμερικανική πλευρά, προκειμένου να μην εξαιρεθεί η χώρα μας από το πρόγραμμα με τις βίζες, τις αμερικάνικες. Από την άλλη, πρέπει αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν σύντομα. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία προκειμένου να αλλάξουν οι ταυτότητες και να προσθεθούν και βιομετρικά χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, το θέμα της αλλαγής των ταυτοτήτων, αυτού του αρχαίου χαρτιού που έχουμε στις τσέπες μας και το οποίο κάθε άλλο παρά ταυτότητα είναι, πρέπει να αλλάξει έτσι κι αλλιώς, άσχετα με το τι ζητούν οι Αμερικανοί ή οποιοδήποτε άλλοι. Πρέπει να έχουμε μια ταυτότητα σύγχρονη που να έχει αξιοπιστία σαν έγγραφο, που να μην μπορεί να πλαστογραφηθεί εύκολα. Επομένως, προχωράμε. Υπάρχει κάποιο οικονομικό κόστος. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον πολίτη. Υπολογίζουμε γύρω στα 10 ευρώ θα κοστίσει κάθε ταυτότητα. Και είμαστε στη διαδικασία προκειμένου να συντάξουμε. Τι στοιχεία δηλαδή θα έχει πάνω αυτή η νέα ταυτότητα, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει? Χοντρικά να σας τα πω, θα έχει τα στοιχεία που έχει και η τωρινή ταυτότητα και θα έχει φωτογραφία τύπου διαβατήρι. Έτσι με δύο λόγια να σου το πω. Ναι, όχι, γιατί διαβάζω κάτι περί της ήρυδας του ματιού και κάτι περίεργα εδώ, τα οποία... Αυτά ναι, καλύπτονται από τις φωτογραφίες που έχουμε στα διαβατήρια, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και... Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που αφορά και τον κλάδο μας και έγινε μεγάλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί θεωρήθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν οι δημοσιογράφοι όταν έγινε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Ιδωμένη? Το έχω διευκρινίσει. Ήταν απόλυτα αναγκαίο να πάνε οι δημοσιογράφοι λίγο πιο πέρα. Τώρα θα μπορούσαν να πάνε 100 μέτρα και πήγανε πολύ μακρύτερα και αυτό ήταν λάθος, έτσι. Αλλά ότι δεν έπρεπε να είναι μέσα στα πόδια των αστυνομικών τη στιγμή που υπήρχαν, άσχετα που δεν εκδηλώθηκαν κάποιες ενέργειες, υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι είχαν μαχαίρια εκεί, υπήρχαν πληροφορίες για κινδύνους και άρα έπρεπε να μην είναι μέσα στα πόδια των αστυνομικών οι δημοσιογράφοι. Ήταν λάθος. Κύριε Τόσκα, πάντα το ζήτημα είναι και σίγουρα, εσείς θέλετε ως υπηρεσία και οι παράγοντες που κάνετε κάποιες επιχειρήσεις να μην έχετε δημοσιογράφους ενδεχομένως στα πόδια σας. Το ζήτημα είναι η διαδικασία και πώς το ζητούν και πώς το μεθοδεύουν και ποια είναι η τάξη που τηρείται σε αυτές τις καταστάσεις. Και γιατί προβήκατε και σε προσαγωγές, δηλαδή, δημοσιογράφων? Προσαγωγές δεν έγιναν, τους απαγορεύτηκε να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και κάπου τους απομάκρυναν πιο πέρα. Η λέξη προσαγωγή έχει άλλη έννοια. Επομένως, ας σταθούμε μάλλον στο μεγάλο γεγονός, στο ότι 2.000 άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούσαν, δεν θέλαν να φύγουν από τις γραμμές του τρένου, φύγανε χωρίς να ασκηθεί καμία βία. Και το άλλο το γεγονός, προφανώς ήταν λάθος το ότι φύγανε οι δημοσιογράφοι σε μακρινή απόσταση και δεν πήγανε 100 μέτρα πιο πέρα. Ναι, τώρα για να έρθουμε σε κάτι άλλο. Θέλω να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε εσείς το ζήτημα που βλέπουμε και φαντάζομαι τη συζήτηση που παρακολουθείτε κι εσείς και φαντάζομαι και θα υπάρχουν και ανάλογες επιχειρήσεις με τους τζιχαντιστές που περνούν από τη χώρα μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις στην Αθήνα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Μη δοθεί εικόνα και συγγνώμη για τη διόρθωση ότι υπάρχουν τίποτα ροές συνεχής. Ροές δεν είναι, αλλά μέσα σε 100.000 μπορεί να υπάρχουν και μερικές δεκάδες οι οποίοι θα υποφελούνται από αυτές τις καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί στον έλεγχο των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών οι οποίοι πιθανόν να συνδέονται με τέτοιες τάσεις ή τέτοιες οργανώσεις και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Ελληνική Αστυνομία έχουν στείλει γλωσσομαθείς, αραβομαθείς και άλλους ειδικούς στα νησιά που ασχολούνται με αυτό το θέμα και αν θέλετε συνεργαζόμαστε και με ξένες υπηρεσίες σε αυτό το τομέα. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει όμως κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Επίσης. Λοιπόν, τώρα εμείς παραμένουμε στο